γιατί θα αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν στα αλήθεια aliens ανάμεσά μας. Δεν άργησαν να περάσουν λίγες ώρες από αυτή την ανάρτηση και η Maggie Drillo έδωσε τη δική της αφοπλιστική απάντηση στη Ραμόνα Βλαντή. «Κοπέλα μου, με ξέρεις? Με είδες ποτέ από κοντά και κάθεσαι και σχολιάζεις φωτό μου? Ή μήπως θέλεις και εσύ λίγο δημοσιότητα? Πληροφοριακά, Photoshop δεν υπάρχει καθόλου εδώ, μόνο φίλτρο. Μήπως να την πάμε και τη Ραμόνα στο GNTM2 φέτος να σχολιάζει μαζί με τους κριτές?» Και η κόντρα, όπως φαίνεται, καλά κρατάει. Καθώς πέρα από τα social media, οι δύο κοπέλες σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί τους συνεχίζουν τις μπηχτές η μία απέναντι στην άλλη. Καταρχήν δεν αφορά μόνο την Μέγη, γιατί μετά κατάλαβα ποια είναι, δεν κατάλαβα καν ποια είναι. Ήταν ένα άρθρο και μετά είδα ποια είναι. Είναι πάρα πολλές κυρίες που ψηλώνουν πάρα πολύ τα πόδια τους και που μικραίνουν πολύ τη μέση τους και δεν είναι φυσικά πράγματα. Αυτό εννοούσα με τα aliens, έτσι. Δεν θέλω να απαντήσω σε κάτι που είπε η κυρία, γιατί ούτε εγώ, όντως, δεν τη ξέρω, δεν με ξέρει. Δεν της είπα κάτι, που, πώς είσαι έτσι, κάτι τέτοιο. Η κοπέλα δεν την ξέρω, δεν με έχει δει ποτέ από κοντά, δεν την έχω δει από κοντά, δεν την έχω παρακολουθήσει ούτε στο My Style Rocks. Θεωρώ ότι το έκανε για δημοσιότητα. Είναι μια πολύ καλή κίνηση για να ακουστείς αυτή τη στιγμή, διότι είμαι ένα δημόσιο πρόσωπο και γράφουν συνέχεια για μένα. Δεν τα δέχομαι τα σχόλιά της. Συν το γεγονός ότι απάντησα στην ανάρτηση αυτή και η κοπέλα δεν απάντησε πίσω. Άρα μάλλον κάπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να πάρει και την κυρία Καγιά τηλέφωνο ή να δει το audition μου που έχω 60 μέση, γιατί η μέση μου είναι 60, είναι σαν τη μανεκέν η μέση μου. Εγώ δεν έχω ανάγκη να πειράξω τίποτα, έχω να πω στη Ραμόνα, και θα ήθελα πάρα πολύ να κάτι να ασχοληθεί λίγο με τον αυτό της και όχι με τη Μέγκη. Χειροκρότημα. Είναι τέλειο. Καταρχάς να πούμε στην Κατερίνα Χατζιωάννου που επικοινώνησε μαζί τους, απλά να πω, γιατί λέει δεν είδα την κοπέλα να απαντάει, δεν είχε άλλο χώρο από τα κείμενα. Εξαφανιζόσασταν. Κατά δεύτερον, πέθανα με την ατάκα, έχω 60 μέση. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ με 60 μέση θα γύριζα με τη μεζούρα έτσι, μετρήστε με. Την έπνιξε το δίκιο τώρα. Την έπνιξε. Έχει δίκιο η κοπέλα. Άκου τώρα. Εγώ, η συμπάθειά μου εμένα είναι η Ραμόνα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βέβαια, και αυτή έχει στοχεύσει σε ανθρώπους που ξέρουν ότι πρόκειται να απαντήσουν. Δηλαδή, και στο παρελθόν έχει επιτεθεί σε ανθρώπους που δεν μένουν ήσυχοι. Επομένως, λέει, θα πάω κάτι για την Μέγκη, η οποία δεν κρατάει το σώμα της κλειστό, για να γίνει ένας χαμός. Ναι, αλλά η Ραμόνα το ξεκίνησε, Παύλο μου. Δηλαδή, τι σκοπό. Αυτό λέει, η Ραμόνα το ξεκίνησε. Για ποιο λόγο όμως, δηλαδή, μήπως υποβόσκε κάτι από πίσω, δηλαδή, μήπως έχουν κάποια κόντρα που εμείς δεν το ξέρουμε. Δεν την ξέραμε γιατί ήταν και σε διαφορετικά shows. Δεν ξέραμε τι γινόταν στις καφετερίες. Η ιστορία έχει δείξει ότι όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Δηλαδή, όλες αυτές οι κοπέλες πλέον έχουν ξεκινήσει και κάνουν και κάποια εμπορικά, γυρίζουν από events σε events γενικότερα. Και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει μπλεχτεί, δηλαδή τι δουλειά μπορεί να έχει χάσει μία από μία άλλη. Δηλαδή, να τη πήρε τη δουλειά τύπου. Ορίστε. Να τη πάρει καμιά δουλειά δεν ή υπάρχει ανταγωνισμό. Και να γίνει κανένα σκοτωμό. Ναι, και να γίνει κανένα σκοτωμό. Πάντως, επειδή εγώ τις έχω δει και τις δύο, να πω ότι και οι δύο είναι καρακαλώνες, η καθεμία στο είδο τους. Αυτό άσχετο, ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν είναι δύο γυναίκες που να πεις έχουν την τόση ανάγκη για το φίλτρο. Αλλά τις ευχαριστούμε γιατί πραγματικά, αν πούμε καλλιτεχνικό κατινάζ, αυτό είναι ένα τέτοιο θέμα που εγώ λατρεύω, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε που υπάρχουν στη ζωή μας με αυτόν τον τρόπο και με την τανιά τους, με τα ωραία.